κυρίες, δοσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας από το Stella Sports Club στο Ήλιον, στα Δυτικά, σε λίγη ώρα στους δέκτες σας. Μια αναμέτρηση για την Division 2, στα Δυτικά όπως είπαμε, την 11η αγωνιστική. Ανάμεσα στους γέροντες και στους The Beefs, στα βόλια δηλαδή κοινός. Πάνω στα εσόπλες και γραφή. Πρώτη αγωνιστική για το δεύτερο γύρο και πρώτο αγώνας για τις ομάδες αυτές για τη νέα χρονιά. Γέροντες στο 2-7, 11 βαθμοί, 10 θέση, Beefs, αίτητη, απόλυτο φαβορή για σήμερα, 9-0, 18 βαθμοί και πρώτη φυσικά. Τζάμπο λοιπόν σε αναμέτρηση, ανάμεσα σε Στράτο Λυκογιάννη, το βλέπουμε, και Βασιλιάδη, φιλοξενούμενη, ναι, γηπεδού και γέροντε σήμερα, φιλοξενούμενη η Beefs. Και ο Βασίλης Κωνσταντίνου ανοίγει το σκορ της αναμέτρησης και το πρώτο καλάθι για την ομάδα του, ο γνωστός, περιβόητος, περίφημος Αϊθαλής Σούπερ Παππούς για το 0-2. Για να δούμε οι γέροντες. Θα παλέψουμε για το καλύτερο. Γιαννάκης από εκεί. Γιονύσης Γιονυσόπουλος, αγαπημένος Νιόνιοβιτς όλων. Ένας υπέροχος παίκτης. Εσωστρεφής, ο Μανιγολάου για τον Παππού. Θα κάνει όλα για την ομάδα του. Αλτρουιστής, σε σημείο που δεν υπάρχει. Νικογιάννης. Άστοχο το τρίποντο. Χρήστος Κινάς στο rebound. Και μια ψευτό απόπειρα να τρέξουν με τον αρχηγό, τον Κώστα Γεροντίνη. Ο οποίος με ένα ωραίο βιρτουόζικο γαλάζι εδώ ο αρχηγός, ο φρύλος αυτής της ομάδας των γερότων. Θα ισοπάρισε. Νιόνιοβιτς. Παπανικολάου, ο γνωστός, περίφημος, αριστερόχειρας. Τα καλύτερα τριάρια του βήματος. Βήματα εδώ. Και ζήτησε κάτι παραπάνω, αλλά μάλλον περπάτησε. Εδώ λοιπόν, οι Beefs. Με τον Παππού, Βασίλη Κωνσταντίνου. Έχουμε πει και θα συνεχίσουμε να λέμε, δεν θα φυζόμεθα ούτε στο γραπτό ούτε στο γνωστικό λόγο για αυτόν τον μεγάλο και σπουδαίο παίκτη. Βασίλη Κωνσταντίνου, τον Σούπερ Παππού. Με τη χαρισματική του ικανότητα να τρυπώνει εκεί, άστοχο τρίποντο του Γιώργοντες. Σε αυτό το σημείο εκμεταλλευόμενοι μέτρες φορές αυτές τις baseball passes, αυτό θα λέγαμε. Αυτό το πράγμα το έχουμε δει σε κάτι. Καμία ομάδα δεν μπορεί να το κόψει βέβαια. Είναι σπουδαίο αυτή η ομάδα που έχει παίχτες με διάτρητους ρόλους. Προεξέγονται βέβαια αυτού εδώ του παίχτη με τον Αμπέντη, τον Νόνιοβιτς, ο οποίος να σουτάρει κιόλας, ας το πω, ο οποίος είναι πάνω απ' όλα η ομάδα. Κωνσταντίνου. Νιόνιοβιτς τώρα θα το πάρει από 45. Θα βάλει και το τριποντάκι. Ο Ιωνίσης Νιόνιος. 2-7. Το κατέβασα με μπάλα σε χρέο. Τώρα. Ποιος κλείνεται. Αχλαδιανάκης με τα πολλά. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης από τους γέροντες, ο Γιάννης Αχλαδιανάκης. Να, τώρα τα λέμε, το προλογίσαμε, να το δούμε, θα το πούμε κάποιες αδιάφορες αυτό. Κωνσταντίνου για τον έκτο του πόντου, όχι. Ριμπάουντ του Παπα-Νικολάου, ο οποίος χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα όμως εδώ στην άσα από τον Βουλίκη, από τον βλέπουμε. Ο οποίος θα χάσει αυτό το εύκολο καλάθι, είναι και ο Παππούς. Ο τροφοδοτής να δίνει την πλευρά τον Παπα-Νικολάου τον Αργύρη, Νίκος Βουρλίτης, άστοχος.
Ριμπάουντ αμυντικό από τον Βασίλη Άδλη. Σκινάς, την μπάλα στον Αχλαδιανάκη για το έκτο του, για το τέταρτο πόντο και έκτο για την ομάδα του σήμερα. Είπαμε, Γιάννης Αχλαδιανάκης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένα ωραίο power forward. Προσθέτει ποιότητα στην ομάδα του και στο πρωτάθλημα γενικότερα. Δεδομένη η ποιότητα, βέβαια, ξεκινίζει για τους The Beefs. Νιόνιοβιτς περνάει, εύκολα βουρλίτης τώρα. Εξενιά, ωραίος ρυθμός, αναμενόμενο για αυτό το παιχνίδι. Αχλαδιανάκης και πάλι, άστοχος τώρα, rebound Κωνσταντίνου. Να δούμε τι θα σκαφιστεί εδώ ο Νιόνιοβιτς. Μετά πολλά, στην αδύνατη πλευρά ένα τριποντάκι από τον Αργύρη Παπα-Νικολάου. Για ένα περίεργο λόγο βρίσκει μόνο αέρα. Σκηνάς απ' την άλλη. Πολύ ωραία και αξιόμαχα στον Μίκη Γέροντας. Βρίσκει σκηνά. Ωραία passing game, κλασικό. Τυπικά λέω για τους Beats. Αστοχή ο Λουκογιάννης. Μάχες στα καλάθια, Βουρλίτης και πάλι. Εκμεταλλεύεται όχι ακριβώς το ύψος του, γιατί πήρε το rebound από ισομετρικά πιλότος αντιπάλων. Την αντίληψη που έχει να παίρνει κέρυες θέσεις στο τυπικό rebound. Σκηνάς κλείνεται. Μετά πολλά ένα τρίποντο άστοχο από τον Τικ Βασάνη τον Ηλία. Το οποίο δεν βρίσκει στόχο, κάποιες αλλαγούλες. Μπαίνει βλέπουμε στο παιχνίδι ο Δημόπουλος. Και ο Κατσάρας. Passing game, κλασικό, χωρίς καμία τρίπλα. Πολλά σου, ας το πούν βέβαια. Αφλαδιανάκης, Κατσαρός, μπαίνει μέσα, τον στείνει μπάλα, είναι και ο Δημόπουλος και αυτός πέρασε όπως είπαμε. Πολύ ωραία, ραβέρσα από τον Δημόπουλο. Εδώ ο Βασίλης Δημόπουλος για το 10-11. Λυκογιάννης. Κωνσταντίνου, Βουρλίτης, θα το πάρει και πάλι ο Λυκογιάννης, 45 και πάλι άστοχος. Φωσιακό rebound του Βασιλιάδη. Σκηνάς, μετά πρωτές. Θα φτάσει, θα δώσει τον Αχλαδιανάκη την αγαπημένη του θέση. Αστοχή όμως. Εκεί είναι ο Νιόνιοβιτς, Διονυσόπουλος. Για το κερδισμένο φάου. Ο Γιάννης ψάχνει τον παππού. Αλλοιώνεται μάλλον το σούτ εκεί. Σκηνάς. Θα το επιχειρήσει. Από δύσκολη γωνία το σούτ. Λυκογιάννης. Προλαβαίνει όμως ο Βασιλιάδης. Και κόβει τον ευνηδιασμό. Λάθος είναι και από τους γέροντες. Και αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι προλαβαίνω. Όχι, λάθος. Φαινόταν ένα βέβαιο καλαθάκι εδώ στον ευγερμό του Λυκογιάννη, ο οποίος έχασε την μπάλα. Δεν του βγαίνει η ώρα για την ώρα του παιχνίδι. Το στράτη του Λυκογιάννη, αλλά είναι σίγουρο. Αυτός παίξει με φιλή ποιότητα, θα βρει ρυθμό. Κωνσταντίνου στο φάουλ, στην απόπειρα να κλέψει την μπάλα. Βλέπουμε ότι περνάει εκεί ο Νίκος Πλημμύρης στο παιχνίδι, ο οποίος γίνεται κάτω της μπάλας. Πλημμύρης, Σκηνάς, αέρα.
φάνηκε από εδώ κιόλας. Την τροχιά δεν είχε τύχει το σούτ αυτό. 10-11. Αντιστοίχως, πέρασε και ο Νικολάου από ό,τι βλέπουμε για τους Beefs. The Beefs. Γουρλίτης, Νικολάου, Νικογιάννη, δεν επιχειρεί για τρεις τώρα. Κλέβει ο Κατσαρός όμως, ο οποίος πατάει έξω. Νικολάου, δύσκολο σουτ, άστοχος. Μάχεται στον βαθμό. Τζάμπα. Ελάκι τι θα δείξει τώρα. Δείχνει για τα βόδια που θέλουν να καλπάσουν για την δέκατη νίκη τους. Θα διατηρήσει την πρώτη θέση. Πολύ ωραία επαναφορά, πιάστηκα στον ύπνο εδώ οι γέροντες. Δέκα 13. Τσικλινής. Καλό σου. Αστοχή όμως. Την άλλη Βουρλίκη προσκυλείται. Πασάρει τον Λιγκογιάννη και αυτό τον Νικολάου. Πάλι μια άψογα εκτελεσμένη επίθεση για τους Beefs, που είναι άστοχη για την ώρα. Γεγονός που επιτρέπει τους γέροντες να είναι πολύ κοντά στο σκορ. Και πολύ αξιόμαχη βέβαια, όπως πάντα. Και αυτοί πασάρουν ωραία τώρα. Η μπάλα καταλήγει στον Γιάννη Αχλαδιανάκη, που από τις αγαπημένες τις θέσεις εκεί από τα 4,5 μέτρα αγωνίας κάνει το 12-13. Αυτό για με εκείνο. Πήγαμε να μην περιγράψουμε την τελευταία φάση, δεν είδαμε ότι έλεγε η περίοδος. Αστόχησε ο Νικολάου για το 12-13, το οποίο είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε. Επιστροφή στην αναμέτρηση, η οποία βρίσκει μπροστά με βραχία κεφαλή τους Beefs, οι οποίοι δείξανε τον πλουραλισμό της και ιδιότητά τους, αλλά άστοχοι, γεγονός που επιτρέπει στους γέροντες να είναι στο σκορ πίσω με ένα πόδι. Αυτός πέρασε το παιχνίδι. Και κερδίζει το φάουλ αμέσως. Θα τον στείλει και αυτόν στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Για το 12-14. Δύο φίλες βολές για τον Bomber που ακούει στο όνομα τεπώνυμο Ιωάννη Άρμος. Ματώνει το συνήθως και εδώ σε κάθε αγωνιστική τα καλάθια. Κατσαρός, κόβεται. Baseball πάσα Νικολάου για τον Βουρλίκη. Πολύ ωραία. Ενώνει τον εθνικιασμό εδώ. Γέροντες, η πίσμα που είπε. Απ' την άλλη θέλει να τα αποδώσει οι γέροντες, δεν τα καταφέρουν, ήταν οι βαθάνες. Παπα-Νικολάου, από την κορυφή για τρεις, άστοχος. Εντυπωσιακό rebound όμως. Από τον Θανάση Τριαντάφυλλο, ο οποίος πέρασε το παιχνίδι. Συνονόματος Θάνος. Θα έχουμε την γιορτή σε λίγο. Να πρέπει να έχουμε κάποια τεχνική κοινή εδώ, γιατί βλέπουμε τον Γιάννη Κάρμα μόνος του να εκτελεί μια βολή. Και εν συνεχεία
και εν συνεχεία θα πάρει τη θέση ο τριαντάφυλλος, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Δεν καταλάβουμε τι έγινε εκεί. Τι σημασία να έχει. Πώς προέκυψε η τεχνική ποινή σε ένα παιχνίδι εκκλησία μέχρι στιγμής. 12-19 η Μπιτς, η οποία με ένα 6-0. Λία την Βασάνη. Περνάει ωραία. Κερδίζει το φάουλ όμως από τον Νίκο Βουρλίτη. Από τον Λία Βουρλίτη, συγγνώμη. Όλος Νίκος έκανα. Γεροντίδης, κάνουν την μπάλα οι γέροντες. Τι δεν έχουν βρει το στόχο για τη δεύτερη περίοδο. Μετά πολλά η μπάλα καταλήγει στον Ντάρμα. Ποιος πασάρει στον Νικολάου. Rebound εκεί. Επιστοσιακό rebound από τον Τριαντάφυλλο. Ο οποίος κάνει αμέσως αισθητή την παρουσία του. Αυτό που γράφει η φανέλα, Λεμπίπ, είναι ένα σωματώδης παίκτης και ανταποκρίνεται στην επωνυμία της ομάδας του. Άστραφος ο Καθαρός εδώ. Δεν το παίρνει αυτή τη φορά. Θα μπει μέσα. Κάρμας. Βουρλίτη. Παπανιολάου. 3 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραίο εδώ το συνεχόμενο κλασικό passing game των Beavs. Αλλά κατασκηνώσανε κιόλας. Οπότε θα έπρεπε κάτι να γίνει. Λοιπόν, στη κλίμη. Αρχηγός. Μπασάν, Σικλημύρης, όχι. Με ένα περίεργο στήλο, αποτελεσματικό όμως. Το έχουμε δει πολλές φορές για τον Σικλημύρη. Είναι εκεί όμως ευτυχώς για τους συμπαίκτες του. Ο Ηλίας την Μπασάνης. Για το πρώτο καλάθι των Γερόντων. Και το δεύτερο δεχάλα. Νικολάπης βγαίνει συνέχεια. Ίσως τον αφήνουμε και λίγο. Βγαίνει συνέχεια. Από τα 6.75 μόνος του. Είναι άστοχος όμως. Μπάλα μετά πολλά στον Γεροντίδη. Ο Νάου αρχηγός. Μετά πολλά στον Κατσαρό. Ο οποίος κάνει ένα εύκολο καλάθι. Νιόνιοβιτ ξαναπέρασε το παιχνίδι. Τώρα πάτε σαν Νάσες. Λάθος όμως. Μένει εδώ ο Τιμπασάνης. Αλλά έπαιξαν φοβερή άμυνα να μπήσε εδώ. Δεν αφήσανε να ολοκληρωθεί η επίθεση. Κάνω το λάθος όμως. Αρκετά λάθη για την μπήση. Τους συναγωνίζονται εδώ οι γέροντες με ένα φτηνό αβίαστο που λέμε λάθος. Το Μανιγολάου. Και βλέπουν ότι για την ώρα βεβαίως δεν είναι σε πολύ καλή μέρα στα τρίποντα. Μπαίνει ο Αργύρης μέσα για ένα ωραίο τίμιο τρίποντάκι. Γράψε 2-14-23, γέροντες time out, επιστρέφουμε. Άρχισαν μια τύπου προέλαση στα βόδια. Και με ένα επιμέρους σκορ 10-2. Έχουν πάει στο σύν 9 τώρα. Από το σύν 1 που ήταν στην πρώτη περίοδο. 4-3, Νίκος Κλεμμύρης, ο Κλεμμέκερ, Νάς, Μόπουλος, παίζουν με αλλαγές ωραία εδώ οι Μπιφς, όμως θέλουν ωραία εδώ οι γέροντες, θα λαστοχούν με τους κοινά, ώστε σε μια πλεονεκτική θέση, αλλά δεν ολοκλήρωσε εύστοχο την προσπάθεια. Το πρώτο του τρίποντο για σήμερα, άστοχο. Παραδόξως και αυτό, νου βρίσκει μόνο αέρα.
εντάξει, κάνω μια πρόβλεψη, θα μπουν μαζεμένα μετά, μου φαίνεται. Για το δεύτερο ο Κάρμας, εντάξει, εννοείται. Δεν ανταποδίδει ο εδώ. 30 φίλος. Θα μέτρω baseball passes. Κάρμας, το δεύτερο συνεχόμενο. Η πρόβλεψή μας ήταν αυτή, μέσα σε ένα λεπτό, σε λιγότερο από ένα λεπτό, που βούλησαν δύο τρίποντα με τον Γιάννη Κάρμα, τον σεσημασμένο αυτό που πέρα. Πέφτυνα! Εσκινάς που ανταποδίδει. Χρήστος Σκινάς για το 17-29. Σαν λέμε πρόκειται για παίχτη σεσημασμένο, οπότε δεν ήταν και κάτι που θα έδινε στο στοίχημα, λένε, εκεί για απόδοση. Νιόνιοβιτς, κακή πάσα, κόβεται. Με τα πολλά η μπάλα φτάνει στον Αχλαδιανάκη. Ο Δημόπουλος, αστοχή, rebound. Ο Σκινάς για τον πέμπτο του πόντο, όχι συνεχόμενο, κατσαρός, λύνεται. Θα μένει εδώ, σίγουρα θα μένει. Προσπάθεια και απόπειρα να μειώσουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, Νιόνιοβιτς βγάζει σε απόλυτα πλέον εκτός του Τριαντάφυλλου, ο οποίος μάλλον από υπερβολική σιγουριά χάνει αυτό το έστω το καλάθι. Τρία και δέκα για τον μεταφορά μπάλας εδώ για τον Σκινά. Εδώ στην επαναφορά ο Λίκο Γιάννης. Ξεκουράστηκε αυτός λίγο εδώ πέρα στο παιχνίδι. The Beats. Ωραία backdoor που λέγαμε αλλά παλαιά. Πάντα το Τριαντάφυλλο. Με ένα στοιχείο πλονεκτική θέση. Κοσμόπουλος. Βασιλιάδης. Καλό σούτ, άστοχος. Να τον δείξει τώρα. Σε τρίτη συνεχόμενη χαμένη επίθεση. Ψάχνουν εκεί στο low post κάποιος συμπαίχτη. Δεν τους έχει βγει αυτό τώρα. Ράγκμπι πάσα από τον Δημαθάνη. Δεν μπορούσε εκεί ο Δημόπουλος, θα πρέπει να έχει άλλα 3,5 μέτρα μπόι για να την προλάβει. Νάτος! Και ο Νικογιάννης μπαίνει και αυτός στην εξίσωση των τριών πόντων. 2 λεπτά ακριβώς για το 17-32. Το στην 15. Τώρα τα πόδια. Πολύ ωραία εδώ την Βασάνης. Παίξανε πάρα πολύ ωραία. Εδώ εντάξει τα λέμε. Είναι μια φάση η οποία πραγματικά έχει καταγραφεί στο πρωτάθλημά μας μέτρες φορές. Πολύ παρεγαντική φάση για τους Beats. Άλλο εδώ, 17-34 είναι μεταξύ, ακριβώς με double score για τους φιλοξενούμενους. Δημόπουλος για 3,
Και πάμε τις Βασάνες που πάντα τρυπώνει εκεί πέρα. Στην άσπρο σπίτι και αυτός για τρεις με step back. Άστοχος, Αχλαδιανάκης. Ανανεώνουν διαδοτικά τώρα οι γέροντες. Μπερδεύονται δύο συμπαίχτες εκεί. Τριαντάφυλλος με παππού. Νέα κατοχή για ένα δεκατοστάρι. Κουνάς. Άστοχος και τώρα. Κατά πολλά ο Κάρμας είναι εκεί. Σε αυτή την πολιορκία που λύνεται ανεπιτυχώς. Με τους γέροντες. Ωα, ωραίο τριγωνάκι. Ο Κωνσταντίνου όμως δεν ολοκληρώνει. Κάρμας θα βγει, δεν θα πάρει, θα το πάρει τώρα όμως με όλη την ηδενία. Αστοχή. Φωνάζει ο αρχηγός για μια επίθεση, κάτι που γίνεται αντιληπτό. Αλλά ο Κωνσταντίνου θα του καλάσει τα σχέδια. Πού είναι η μπαλά? Κάρμας στα σίγουρα χέρια του Νιόνιοβιτς. Έξυπνο φάουλ από την Βασάνη. 5,5 δευτερολεπτάκια for the end of the first half. Για να δούμε. Κάρμας, θα το πάρει. Ναι. Πώς και αφήσανε μόνο τον Κάρμα εκεί με το τρίτο του τρίποντο. Και με αυτό το τρίποντο λοιπόν 20-20 Bits. 13-37 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Θάνος Παϊσόπουλος στην περιγραφή. Επιστρέψαμε στο Σάλα Σπορτς Κλαμπ στο Ήλιο Ινσταλτικά για την αναμέτρησή μας, η αναμέτρηση αυτή για την 11η αγωνιστική της Division 2. Χαιρετίζουμε εδώ το Στράτο Λιγογιάννη μπροστά μας στην επαναφορά για το δεύτερο ημίχρονο, 17-37 οι Bits, οι οποίοι είναι το φαβορί προφανώς της αναμέτρησης, με ένα ντεμαράζ φτάσαν τη διαφορά στο συν 20. Για να δούμε οι γέροντες πώς μπορούν να απαντήσουν. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Great playmaker βλέπουμε τώρα για τους Bits. Οι οποίοι ευστοχούν με τον Τριαντάφυλλο. Great playmaker ήθελα να πω. Βλέπουμε να έχει τον Νικολάου. Γεροντίδης. Κλινίδης, το ψάχνει το πρώτο του τρίποντο, όχι, rebound ο Κατσαρός, ο οποίος έχει δώσει μάχες, αλλά είναι αναποτελεσματικός από κάτω. Baseball μπάσα Κάρμας, μπαίνει αυτό το γαλάτι, ωραίο, γαλάτι, Τριαντάφυλλος. Για πολλή φορά παίχτης σε θέση offside για τους Bits, το παίζουν αυτό το γαλίτι, το play, όπαμε, ίσως είναι η καλύτερη ομάδα, όχι μόνο κατηγορία αυτή. Συνολικά του καθήμαστε σε αυτό το play. Έχουν και τον baseball player που ακούει το όνομα Διονύση Ιωνισόπουλος. Αυτό το παιδί θα το ρωτήσω, πετάει για κόντινο. Συγγνώμη, ο τρόπος πετάει την μπάλα είναι... Νομίζεις ότι έχει τη δυνατότητα να φτάσει σε άλλο επίπεδο ατμόσφαιρα, στρατόσφαιρα, ξέρω εγώ. Λάθος εδώ τώρα για τους έμπεις. Χρήστος Κινάς για τρεις, όχι. Να, αυτό που λέγαμε. Baseball pass έχει το Λιγογιάννη, ο οποίος προτιμάει να σετ επίθεση και βγάζει το Γιάννη Κάρμα του 45. Δεν είναι σωστή τώρα. Παπα-Νικολάου. Άστοχος και αυτός. Όμως ο Κλημμύρης, ναι, είπαμε έχει ένα ιδιαίτερο στυλ εδώ, αλλά τον έχουμε παρακολουθήσει σχεδόν σε όλες τις αναμετρήσεις με τους γέροντες. Είναι αποτελεσματικός από τα 6 και 25 ο Κλημμύρης και το αποδεικνύει εδώ. Άσομος εδώ ο Νικολάου. Μάση!
ο Ντίν. Πολύ ωραία προσπάθεια τον αρχηγό, η οποία είναι σε μια παρόμοια προσπάθεια άνοιξη για τους κόρτους αναμέτρησης. Με ένα έτσι βιρτουόζικο στυλ ο αρχηγός εδώ. Με το 23-41. Ο Γιάννης ψάχνει τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος βρίσκει τον Κάρμα για ένα ακόμα τρίποντο. Το 23-44. Πολύ ωραία Χαριανάκης, περνάει. Πρέπει να ήταν φάουλ εκεί. Τίποτα λέμε για διαιτητές. Κατσαρός με αμέτρητα επιθετικά rebound μέχρι στιγμής. Πρέπει να είναι λίγο πιο αποτελεσματικός, να τα μετουσιώσει αυτά τα rebound σε καλάθια. Από την άλλη πλευρά τώρα ο Νικολάου δεν βρίσκει στόχο. Σκηνάς πολύ ωραία, ρολάει πιρουέτα. Αλλά δεν ευστοχεί ο Χρήστος Κινάς εδώ. Παρόλο που και αυτός ρόλαρε ωραία το κορμί του. Και πριν ο αρχηγός. Κάρμας για το τέταρτο, όχι. Πάρα πολλά στο τριών πόντων από τις δύο ομάδες, κυρίως από τους Μπις. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο στην αναμέτρηση. Επιστροφή στην αναμέτρηση, ύστερα από το time out κάλεσαν οι Μπις και να φρεσκάρουν και λίγο την μεγάλα. Βασάνης τώρα, το κατέβασα, Τσικλιμύρης, Τσικλιμόπουλος, Βασάνης, ωραίο passing game τώρα του Γέροντα, Τσικλιμύρης, όχι, βγάλαν ωραία ελεύθερο τον Νίκο Τσικλιμύρη εδώ Γέροντα, ήταν κακό το σου. Λάου, άσορο δεξιά τον Τριαντάφυλλο, τον Βασάνη θέλει να τρέξει, καθώς τη διαθέτει τέτοια χαρακτηριστικά γόργο πόδαρο πέφτει. Λέει πάρα πολύ ωραία. Κάνε λάθος όμως εδώ. Αρκετά βία στα λάθη, απόρρια μάλλον καλαρής προσέγγισης στην αναμέτρηση αυτή. Μπιτς. Μάχες εδώ με τα πολλά. Κερδίζει το φάουλ εδώ με το νούμερο 16 ο Βασιλιάδης. Μίλησα από το σπίτι του, όχι. Να, νομίζω. Ξεκινάω στην αναμέτρησή μας. Έτοιμος για assist ή ενδυνάμει assist στο Βασίλη Κωνσταντίνο. Βασάνης, πολύ εξειδικημένη αυτή η φασούλα, ωραία για το θεατή πίσω από την πλάτη, όμως δύσκολο εκεί να την ο συμπαίχτης του να την αντιληφθεί. Κάρμας, πυροβολή, αναστοχή, θα ξαναπυροβολήσει τώρα για ένα βήμα. Θα πάει για ένα βασιματάκι, ωραίο, και αυτό είναι δύο πόντι, δεν είναι άσχημο.
νέο double score στο παιχνίδι, αυτή τη φορά 23-46. Πού συνεπάγεται, συν 23 δηλαδή, για τα βόδια. Βλέπει εδώ, από τα πάρα πολλά χρησιμοποιήματά του, ο Ηλίας Δουρλίτης, ο οποίος εντάξει, έχει αυτή την έφεση, το κλέφτη δηλαδή. Αυτούς τους κλέφτες τους θέλουν φυσικά οι ομάδες. Συγκλινήρης, στα άρια του λάθους, τα χλάρια ανάγκη, ένα airball. Είναι μια θέση που μας συνηθίζει να είναι εύστοχος. Και να δούμε το τρίποντο εδώ, πρέπει να είναι το πρώτο από τον Νικολάου, πανηγυρίζεται από τους παίκτες του. Δείχνει και ο ίδιος εξηλαιωμένος. Ύστερα από αρκετά άστοχα σουτ, ήταν όλα με καλές προσπάθειες. Οι σουτέρ όμως έτσι πρέπει να συνεχίζουν. Ο Δημόπουλος δεν ανταποδίδει. Για να δούμε αν θα το κάνει το δεύτερο, όχι. Ο Βουρλίδης, τα είπαμε και πριν, the thief of the championship. Πολύ έξυπνος παίκτης. Όλα αυτά είναι προσόντα πολύ έτσι, σημαντικά σε ομάδες. Γιατί σύμφωνοι το καλά στην ουσία, αλλά πρέπει να έχεις τα πάντα για να είσαι πρωταγωνιστής, όπως η Βίβς, που είναι πρώτη και αίτητη. Να το και το κόψιμο. Πλουραλιστική εμφάνιση από τον Ηλία Βουρλίτη εδώ. Θα πάρει και το τρίποντο, όχι. Θέλει να βγάλει την assist. Νικολάου. Ψάχνει κάτι εξειδικευμένο στον παππού εκεί. Υπό την έννοια ότι είχε σε πλέον ήκτη θέση, μπορούσε ο ίδιος να σου πάρει. No problem. Από αυτά τα περίεργα που σημαίνει στο μπάσκετ, εντελώς μόνος του, του φύγει η μπάλα. Ήταν έτοιμος να τελειώσει ένα σίγουρο δεξί, ναι, από τον αριστερό διάδρομο δεξί drive. Στην αδύνατη πλευρά, Βουρλίτης. Καλή άμυνα και από την Μπασάνη, προσπαθεί να πιέσει τον αντίπαλό του. Μετά πολλά, που είναι η μπάλα. Μετά πολλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο με την κόρνα να ηχεί, με την κόρνα να βρυχάται ο Γιάννης Κάρμας. Βρέθηκε σε πολύ καλή θέση. Να βρυλίτη στο 608 κλέψιμό του, είναι παίκτης που μπορεί να κάνει triple double με κλεψίματα μέσα. Κάρμας άστοχο. Αλλά είναι και ο παππούς σαν corrector, διορθωτής, παίρνει το rebound, είναι στον Κάρμα που ακολούθησε σωστά τον αριστερό διάδρομο για το 23-57. Είναι η περίοδος αυτή που θέσανε απόλυτα τις βάσεις, τις κυριαρχίες του Chiefs, κάτι που εκτιμήθηκε από το πρώτο μας σχόλιο. 3 δευτερόλεπτα για να δούμε, αρχηγός, το προέρνει, προλαβαίνει το χρόνο, δεν είναι φτωχή όμως. 23-57, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Να είμαστε λοιπόν για το τέταρτο δεκάλεπτο. Όπως είναι η επαναφορά είναι οι γέρτες, η δουλειά του Βασάνη. Θα πάρει και την πρώτη επίθεση, ταχυδυναμικά, καθαρός, σε ένα από τα πάρα πολλά επιθετικά rebound που σίγουρα σε άλλα μάτς θα χρησιμεύσουν για τους γέροντες. Το πρόβλημα να είναι λίγο πιο εύστοχος. Εντάξει, δεν περιγράφω άλλο γι' αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πολλές, δηλαδή εκατομμύρια φορές.
Μαχτής, Νιόνιοβιτς, τον Παππού, στον ευνηδιασμό. Σε θέση ο Χάιστατ. Κακή πάσα εδώ στα πόδια του Αχλαδιανάκη. Να δούμε τον Νιόνιοβιτς τι κάνει τώρα. Ψάχνει ο πέρας αυτό ρε παιδί μου. Για να δούμε. Βραβαίνουμε εδώ οι γέροντες. Κάρμα στο πολύ ωραία. Στην αδύναμη πλευρά ο Τελικογιάννη. Πάρ' το ρε Νιόνιο. Υπεραλτριστικός παίχτης. Πήρε το τριποντάκι εδώ. Είναι η τελευταία του επιλογή του Νιόνιο. Άντα κοιτάει τη βάσα να βγάλει και να ευχαριστήσει το παίχτη. Το Φλαβιανάκι. 25-59. Κάραμα στο προσφύγηση. Θα βγάλει τον Λιπογιάννη. Ο οποίος θα βγάλει τον Κάρμα. Θα προσφύγει εδώ. Έξυπνο πάλι από τον Γουρλίτη. Δείγμα και της νοοτροπίας αυτής της ομάδας, η οποία παρόλο που είναι στο σύν 24, έτσι δεν θέλει να χαρίζει πράγματα. Αυτή είναι η σωστή νοοτροπία. Μπάλα τώρα στον Νιόνιο που δίνει στον Κάρμα, ο οποίος για τα στάνταρ του έχει ευστοχήσει μπορεί και σε περισσότερα δίποτα από τη τρίποτα σήμερα. Κάτι ασυνήθιστο. Δείχνει την ικανότητα του δηλαδή συνολικά στο σκοράρισμα. Απ' την άλλη απαντάει εδώ με ένα τρίποντο ο Χρήστος Φινάς να μειώσει κάποιο το σκορ. Ο οποίος είναι σούπερ παππούς, αλλά δεν είναι και ο ίδιος ο Σούπερμαν, αν και πάρα πολλές εμφανίσεις του θα μπορούσαν να τον χαρακτηρίσουν έτσι. Κάποιο standing ovation έχουν λέει από το άρμα. Από τις συμπαίκτες. Μετά πολλά έχουμε ένα φάουλ κερδισμένο για τους Λίβς από τον Φινά, ο οποίος και αυτός ήθελε με τη σειρά του να ανακόψει κάποιον ευνηδιασμό. Λικογιάννης παραμένει κρύος από τα εκεί που γράφεται. Χαμένη δίδεση από τον Φινά τώρα, ο οποίος έβγαλε και την μπάλα. Δύσκολο το σούτ από Βερλίτη. Πολύ ωραία σταυρωτή του Σιπλουμύρη, ο οποίος θα πάρει και ένα ωραίο σούτ. Πολύ ωραία προσπάθεια και στα πλαίσια του fair play. Θα αναγνωρίζει και ο Νιόνιος εδώ. Κερδισμένο φάουλ για τον Παπα-Νικολάου. 11-11. Δεν το κάνω συνάστα, σαν μικρή σημασία έχει. Παπα-Νικολάου. Δεν τα καταφέρνει. Τον φτύνει που λέμε εδώ η μπάλα. Ένα πολλά, η μπάλα πάνε να φτάνει στον Βασίλη Κωνσταντίνο, ο οποίος όμως δεν κατορθώνει να κρατήσει την κατοχή. Καθαρός για να δούμε, να το
το ψάχνε πολλή ώρα. Είπαμε, με πάρα πολλά αντιθετικό rebound. Αν βελτιωθεί και το τελείωμα, θα είναι μια σούπερ προσθήκη για τους γέροντες. Φλέξεμα απλά η Ιωαννάκη, η μπάλα φτάνει στον Λυκογιάννη, ο οποίος δεν θέλει να πυροβολήσει για τρεις. Ο Παπα-Νικολάου θέλει να βάλει αυτό το πολύ εύκολο καλαθάκι που του στρώθηκε εκεί. Αλλά εντάξει. Το σύνολο 29. Φαντάζουν όλα πολύ έτσι ασχετικά και απλά. Κατσαρός για το δεύτερο από τη γωνία. Όχι τώρα. Λυκογιάννης για τον Παππού. Που δεν θα δυσκολευτεί. Γουρλίτης. Το 28ο κλέψιμό του. Είχε ενδιαφέρον. Πραγματικά τα στατιστικά του Γουρλίτη. Κερδισμένο φάουλ για τον Κωνσταντίνο. Και time out, οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστροφή μετά το time out για τις δύο βολές του Βασίλη Κωνσταντίνου. Και ένα σετ βολών για τον Πάπου. Λαγκάντα, 2-2. Ναι, βγήκε και βγήκε. Σε ένα πολύ δύσκολο σου, παρόλα αυτά. Ω, Νιόνιος, κάτω από τα πόδια, τούνελ. Είπαμε, προσπαθεί το παιδί αυτό να δημιουργήσει με κάθε τρόπο τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Να το τώρα, στο Γουρλίτη, ο τριαντάφυλλος Θάνος, μπήκε μέσα. Καθαρός τώρα για τρεις. Δημόπουλος στο rebound. Δεν θα κάνει το λάθος. Είναι ο Παπα-Νικολάου που θέλει να τρέξει. Και ωραία πάσα πίσω από την πλάτη. Είναι το τριαντάφυλλο και τα υπόλοιπα είναι προϊστορία. Για να δούμε ο Δημόπουλος για τρεις. Ούτε τώρα. Παπα-Νικολάου, το πρώτο του τρίποντο για σήμερα. Κατανός, με το θεματάκι στο τελείωμα. Καμένη απόπειρα για τους Μπιτς. Είναι και ο Παπα-Νικολάου. Ούτε και αυτός τώρα. Για να δούμε ο Δημόπουλος για τρεις. Όχι. Εύκολο rebound για τον Χριστόπουλο. Ο οποίος εντάξει, για άλλη μια φορά από αυτά. Χαλάει την assist όμως του συμπαίκτη του. Πήγε γεγονός που δημιουργεί θυμηδία. Μπασάνης. Όχι. Ένα περίπου λεπτό, 1 και 15.
οι γέροντες θα υποχωρήσουν στο 2-8, οι Μπιφς θα συνεχίσουν τον καλπασμό τους, τα βόδια αυτά, στο 10-0 στην πρώτη θέση. Να και ένα σουτάκι από τον Νιόνι. Διαφορά με αυτά και με εκείνα είναι στο σύν 40 τώρα. Κάνε περισσότερο. Εδώ ο Νιόνιος, μεγάλη μορφή του πρωταθλήματος, αποσύρεται για να μπει ο Κάρμας στη θέση του ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι παίχτες ενδεχομένως για κάποιο άλλο σουτάκι αυτού του σουτ. Αυτό ακριβώς. Ούτε σε αυτή την επίδοση ευτοχούν οι γέροντες. Μάλλον τελευταία επίθεση για τους Μπιφς με ένα τρίποδο του Κάρμα, θα ήθελε να το τελειώσει. Έχουν όμως μια ευκαιρία ακόμα. Για να δούμε, θα εξηλώσουμε επίθεση εδώ απ' όλα. Όχι. Θέλα να εκδηλώσουν μια τύπου επίθεση, όχι όμως. Και μετά πολλά ο Δημόπουλος δεν εκδηλώνει φυσικά. Τελειώνει η αναμέτρηση από τη στιγμή αυτή με τελικό σκορ 32-75 για τους Beats. Γέροντες Beats λοιπόν, 32-75, Division 2 West στο Salas Sports Club για την 11η αγωνιστική. Καλό βράδυ από τον Θάνο Παϊσόπουλο, ο οποίος ήταν στην περιγραφή. Να είστε καλά, τα λέμε στους επόμενους αγώνες. Θα παρακολουθείτε ανελιπώς Atlas Basket. Γεια σας.